Υπήρξε μια επαφή σήμερα εκ νέου του Υπουργού Οικονομικών με τις τράπεζες. Πιστεύουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις και δεν θα είναι τόσο μικρό το ποσοστό των δανειοληπτών που θα ωφεληθεί, αλλά μεγαλύτερο, γιατί ο δανεισμός και οι εξελίξεις επηρεάζουν πάρα πολύ και οι ιδιώτες και οι επιχειρηματίες. Οι μικρομεσαίοι ταλανίζονται. Εμείς θα συζητήσουμε για όλα αυτά απόψε, μαζί με το νέο ΕΣΠΑ, τα περιφερειακά προγράμματα και σημαντικά έργα του τόπου μας, με τον κύριο Γιάννη Τσακύρη, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον οποίο με πολύ μεγάλη χαρά καλησπερίζουμε στο κεντρικό μας δελτίο, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη. Θα προσθέσω και την ιδιότητα του συντοπίτη με καταγωγή από τη Φωκίδα. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας και πολλούς χαιρετισμούς στη Φωκίδα, στη Βιωτία, στη Φωκίδα. Είμαστε όλοι γείτονες. Είμαστε όλοι γείτονες και στερεοελλαδίτες. Βέβαια, με την ευκαιρία τώρα θα σας πω ότι το ΣΤΑΡ δεν εκπέμπει στη Φωκίδα και θέλουμε και τη δική σας βοήθεια για να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, γιατί βλέπετε Πελοπόννησο από εκεί και μας ζητούν οι πολίτες και εμείς θέλουμε να εκπέμπουμε και στη Φωκίδα. Και μετά από αυτή την παρέμβαση, να μιλήσουμε λίγο για την επικαιρότητα. Προηγήθηκαν ρεπορτάζ από την αγορά που περιγράφουν περίπου την κατάσταση. Ξέρω και τη δική σας προσπάθεια για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μέσω του ΕΣΠΑ. Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί και το ζήτημα με τις τράπεζες είναι πάρα πολύ δύσκολο και με τα δάνεια και όλοι προμηνύουν έναν χειμώνα και τους επόμενους μήνες με μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Κοιτάξτε, να πάμε λίγο πίσω στο προηγούμενο ρεπορτάζ σας για τα δάνεια και ειδικά τα δάνεια των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Νομίζω ο κύριος Σταϊκούρας κατάφερε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα σήμερα και γνωρίζοντάς τον και με τη μεθοδικότητα που έχει, είμαι σίγουρος ότι η τελική λύση θα είναι πάρα πολύ καλή για τους δανειολήπτες. Όπως είπατε, προφανώς και νομίζω όλοι το έχουμε καταλάβει εδώ και καιρό ότι ο χειμώνας είναι δύσκολος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά είναι ακόμα πιο δύσκολο, θέλω να σας πω, στην Ευρώπη. Εμείς έχουμε καταφέρει σαν χώρα, καταρχήν, η ανάπτυξη, έτσι όπως την προβλέπουμε, πέρα από αυτή που θα έχουμε το 2022, αλλά και αυτή που θα έχουμε το 2023, θα είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο πληθωρισμός είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση, να το πω έτσι, πλεονεκτική, σε σχέση με πολλές χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά. Αυτό αποτυπώνεται μόνο στα νούμερα ή και στην πραγματική οικονομία, κύριε Υπουργέ? Και στην πραγματική οικονομία. Εντάξει, τα νούμερα είναι πραγματική οικονομία. Όλα τα άλλα είναι λαϊκισμός. Τα νούμερα είναι πραγματική οικονομία. Ο πληθωρισμός είναι αυτός. Γιατί μετριέται το ίδιο από τη Eurostat, η ανάπτυξη, ο ρυθμός ανάπτυξης το ίδιο. Άρα εδώ δεν χρειάζεται, νομίζω, καμία άλλη εξήγηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πέρα από την ενίσχυση, η οποία είναι εστιασμένη σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες προτεραιοποιούνται κατά το πόσο ευάλωτη είναι, εμείς σαν Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πέρα από την ενίσχυση επικουρικά, θα το πω, μάλλον όχι επικουρικά, εμέσως, ναι, της κοινωνίας και της οικονομίας, λέω εδώ και θυμίζω το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο είναι μια, θεωρώ, πρωτοποριακή ιδέα του Υπουργού του κ. Γεωργιάδη και του αναπληρωτή Υπουργού του κ. Παπαθανάστη. Πρωτοποριακή ιδέα, την οποία βλέπουμε να την αγκαλιάζουν όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όλοι σχεδόν οι παραγωγοί, και το οποίο τελικά έχει ένα σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα στην τσέπη του καταναλωτή, σε μηνιαία και σε ετήσια βάση. Πέρα από όλα αυτά όμως, εμείς σχεδιάζουμε και μακροπρόθεσμα, έτσι όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας. Έχουμε ξεκινήσει πλέον με το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το προηγούμενο, είναι στα 26,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε την πρώτη πρόσκληση, η οποία δημοσιεύεται, έχει δημοσιευτεί ήδη και αφορά την ψηφιακή μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Mm-hmm. Έχετε πολύ σύντομα εντός του Δεκεμβρίου και η πρόσκληση για την πράσινη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα έχει ξεκινήσει συζήτηση για τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, στο οποίο εγώ έχω αρμοδιότητα, θα είναι του χρόνου 12 δισεκατομμύρια ευρώ και τα οποία αυτά, ένα σημαντικό κομμάτι αφορά
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των συγχρηματοδοτημένων προγραμμάτων. Και να επιμείνω στο ΕΣΠΑ και μια που είπαμε για την κεντρική Ελλάδα, να πω ότι πλέον το πρόγραμμα περιφερειακής, το ΠΕΠ που λέμε, της περιφέρειας Ελλάδας, είναι ενεργοποιημένο, έχει ξεκινήσει. Και είστε ικανοποιημένος σημαντικά από την πορεία του, το παρακολουθείτε έτσι στενά? Το παρακολουθώ στενά, γιατί είναι η δουλειά μας αυτή, γιατί εμείς, ξέρετε, μαζεύουμε όλες τις απορροφήσεις και ενημερώνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς έχουμε το ΠΕΠ, την αρμοδιότητα του ΕΣΠΑ. Οι απορρόφησεις το 2014-2020 είναι, θα έλεγα, παραπάνω από ικανοποιητική. Και γι' αυτό το λόγο οι πόροι του νέου ΠΕΠ της Στερεάς Ελλάδας είναι σχεδόν διπλάσιοι από ό,τι ήταν περισσότερο. Άρα υπάρχουν μια σημαντική δεξαμενή χρημάτων, η οποία νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ, πέρα από την οικονομία και τις υποδομές, θα βοηθήσει σημαντικά και την κοινωνική συνοχή της Στερεάς Ελλάδας. Βεβαίως, γιατί είχαμε και τα θέματα μας εδώ, είχαμε αδικηθεί και κάποια χρόνια, παίρναμε και αδικαιολογία, χωρίς ουσιαστικά να είναι πραγματική εικόνα, πολύ λιγότερα χρήματα μέσω αυτών των προγραμμάτων λόγω ενός εικονικού ΑΕΠ που υπήρχε. Νομίζω ότι η Στερεά δικαιούται περισσότερα χρήματα για να μπορέσει να ισοσκελίσει και το χαμένο παρελθόν. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι τα επόμενα χρόνια για τη Στερεά θα είναι λαμπρά, θεωρώ. Αν όλα πάνε καλά, βέβαια, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο οικονομία. Γενικότερα η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ και των υπολείπων προγραμμάτων είναι εύκολη υπόθεση, κύριε Υπουργέ, γιατί οι ίδιοι αυτοδιοικητικοί και οι επιχειρηματίες ως προς τη ρευστότητα, αλλά και οι αυτοδιοικητικοί του παρουσιάζουν σε μια δύσκολη διαδικασία που πολλές φορές κοντάφτει σε πολλούς παράγοντες, σε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, σε γραφειοκρατία και ζητούν και βοήθεια και τρόπο ούτως ώστε να ξεπερνιούνται όλα αυτά και να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και να μην υπάρχει και κίνδυνος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που είπα όταν ανέλαβα αυτό το κομμάτι του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ότι ήδη στη γραφειοκρατία του ΕΣΠΑ που μας έρχεται απ' έξω, βάλαμε και άλλη τόση δικιά μας. Mm-hmm. Και έχει γίνει πλέον πάρα πολύ δύσκολο, αλλά όχι μόνο αυτό. Δεν υπήρχε και συνεκτική στρατηγική. Γιατί ξέρετε, το ΕΣΠΑ δεν μπορεί κάθε χώρα να κάνει ό,τι θέλει. Το ΕΣΠΑ εκφράζει τη συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική. Άρα πρέπει και η στρατηγική της χώρας που το εφαρμόζει να είναι εναρμονισμένη. Να είναι εναρμονισμένη, ακριβώς. Ναι. Άρα δηλαδή το ΕΣΠΑ, να το πω με πιο λαϊκά, δεν είναι διαπάθα νόσο. Είναι για συγκεκριμένα πράγματα και αυτό ακριβώς κάνουμε με το καινούργιο ΕΣΠΑ, το οποίο σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις είναι πράσινο και ψηφιακό. Και εκεί πρέπει να εστιαστούν οι επενδύσεις τους. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε σχέση με το προηγούμενο. Σημαντικές διαφορές. Αυτό που έχω να πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε απλοποιήσει αρκετά το νέο ΕΣΠΑ. Η απλοποίηση έχει ξεκινήσει ήδη από το προηγούμενο. Δεν θα κρύψω ότι και ο κορονοϊός μας βοήθησε πολύ να το απλοποιήσουμε. Πλέον όλες οι προτάσεις, οι αιτήσεις γίνονται ψηφιακά, έχουμε καινούριο πληροφοριακό σύστημα, έχουμε αλλάξει όλη τη διαδικασία αξιολόγησης και θεωρώ ότι στο καινούριο ΕΣΠΑ πολύ γρήγορα τα χρήματα, έτσι όπως λέμε, θα πηγαίνουν στην αγορά και θα πηγαίνουν σε επιχειρήσεις. Γιατί ξέρετε, μετά από ένα χρονικό διάστημα, όταν θες να κάνεις μία επένδυση, μπορεί και καθυστερήσει ένα χρόνο η πληρωμή, μπορεί να έχει αλλάξει η τεχνολογία, μπορεί να έχει αλλάξει η αγορά, το προϊόν. Οπότε όλη η επένδυση που έχει σχεδιάσει απλά να είναι, να το πω έτσι, εκτός χρόνου. Και αν θυμάμαι καλά, συζητώντας με τον κύριο Σκάλκο, τον αρμόδιο γραμματέα, μας είχε πει ότι αυτό το κενό γινόταν προσπάθεια να καλυφθεί, δηλαδή από την διαδικασία της έγκρισης μέχρι την κατάθεση των χρημάτων, γινόταν προσπάθεια να, και μέσω ενός μηχανισμού να ελέγχεται, μέχρι το τέλος δηλαδή, να ελέγχεται τη διαδικασία και αν όντως γρήγορα καταβάλλονται τα ποσά. Έχουμε αλλάξει τη μέθοδο της αξιολόγησης. Μέχρι τώρα η αξιολόγηση ήταν λεγόμενη συγκριτική. Δηλαδή ξεκινούσε μία πρόσκληση η οποία είχε διάρκεια 2-3 μηνών. Μάλιστα. Συνήθως υπήρχε κι άλλο τόσο παράταση. Περιμέναμε να τελειώσει ο χρόνος υποβολής, άρα 6 μήνες.
μετά να αξιολογηθούν με κριτήρια όλες οι, οι προτάσεις και να βγει μία λίστα των προς ένταξη επιχειρήσεων. Μετά έπρεπε να δούμε τις ενστάσεις όσων απορρίφθηκαν, άρα μάλλον η επιχείρηση μπορούσε να ξεκινήσει την επένδυση μετά από ένα χρόνο και. Τώρα πάμε, δεν πάμε με συντηρητική χρηματοδότηση, γιατί εμείς θεωρούμε ότι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ίδιες, δεν υπάρχει καλή και κακή. Εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, είναι καλές, είναι άξιες να επιδοτηθούν, άσχετα με το τι κάνουν. Εφόσον επαναλαμβάνω, δεν είναι μη επιλέξιμες κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα πολύ γρήγορα μια επιχείρηση μικρομεσαία θα ξέρει αν μπαίνει, αν εντάσσεται ή όχι. Από εκεί και πέρα θα μπορεί να ξεκινήσει την επένδυση και καθώς η επένδυση προχωράει, επειδή είναι στην χρηματοδότηση, να πληρώνεται. Είναι ουσιαστικό. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο να χάσουμε το νέο ΕΣΠΑ. Πρέπει να ξεκοκαλύσουμε, έτσι να το πούμε λαϊκά, και το τελευταίο ευρώ που μας δίδεται προς όφελος της κοινωνίας και της ανάπτυξης, παρότι τα έργα που θα γίνουν πλέον είναι διαφορετικά. Με χαρά πληροφορούμαστε ότι και σημαντικά οδικά έργα της περιφέρειάς μας χρηματοδοτούνται και προχωρούν. Ξέρω το ενδιαφέρον σας και για το Διαγώνιο, που είναι ουσιαστικός εθνικός δρόμος, αλλά και δρόμος εξόδου από την απομόνωση της Φωκίδας. Παρακολουθείτε και την παράκαμψη της Χαλκίδας. Και όχι μόνο της Φωκίδας, και όχι μόνο της Φωκίδας, αλλά και της Ετωλακαρνανίας, του παραλιακού μετόπου, αλλά και κομματιού της Φιώτιδας. Νομίζω είναι κάτι το οποίο έρχεται και συμπληρώνει όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει στις οδικές υποδομές. Και όπως είπατε πολύ σωστά, βγάζει λίγο από την απομόνωση τη Φωκίδα, η οποία Φωκίδα, από την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να είναι ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός λόγω των Δελφών και άλλων ομορφιών που έχει. Και, ναι, για πάρα πολλούς λόγους που τους δικαιούται. Θέλω να ρωτήσω για τον οδικό άξονα το συγκεκριμένο. Αν έχω καταλάβει καλά από τις ανακοινώσεις έως τώρα, θα γίνει τμηματικά. Δεν θα είναι ένας δρόμος... Το πρώτο Το πρώτο τμήμα είναι αυτό που λέμε Μπράλος Άμπλησα. Έχει ήδη βγει και ένα άλλο μικρό κομμάτι. Και αυτό μετά θα συνεχίσει Άμπλησα προς το Αντίριο. Εκεί γίνονται ήδη οι μελέτες. Άρα και αυτό θα ενταχθεί κάποια, θεωρώ σύντομα, όταν τελειώσει η μελέτη, να είναι ολοκληρωμένο το έργο και να προχωρήσει πλέον να έχουμε αυτό το σύγχρονο οδικό έργο, το οποίο δεν θα αφήνει, θα εξυπηρετεί τρεις νομούς, αλλά όχι μόνο αυτό. Εξυπηρετεί και σημαντική συγκοινωνία για εμπορεύματα από το λιμάνι της Πάτρας προς την κεντρική Ελλάδα κλπ. Είναι πολύ ουσιαστικό εθνικό έργο, μεγάλος αυτοκινητόδρομος που θα μας ενώνει με τον Παθέ και με τον Ε65. Νομίζω από τα μεγαλύτερα έργα. Ουσιαστικό είναι και το έργο της παράκαμψης Χαλκίδας, βέβαια. Βεβαίως, και αυτό εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ. Και τα δύο έργα, θα δούμε, έχουμε υπογραφές με τον συμβάσιο τις επόμενες μέρες και εργοτάξια πάρα πολύ σύντομα. Εντός του 23, ας πούμε, σε αρχές του 23. Κοιτάξτε, δεν είμαι ο αρμόδιος υπουργός, είναι το Υπουργείο Υποδομών, αλλά αν με ρωτούσατε ποια είναι η γνώμη μου, όση βαρύτητα έχει αυτή, νομίζω τα εργοτάξια θα τα δούμε να στείνονται μέσα στον Ιανουάριο, αν υπογραφούν οι συμβάσεις. Μάλιστα. Το κρατώ. Θα αναζητήσουμε έτσι και τη συνέχεια των έργων αυτών, γιατί μας ενδιαφέρουν όλους πάρα πολύ και τους τηλεθεατές μας. Και αναζητούμε και ευχάριστες ειδήσεις, γιατί δεν είναι πολλές, κύριε Υπουργέ, στις μέρες μας, δυστυχώς. Οπότε τα έργα πάντα εκτιμούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση και ευχαριστούν όλους και ελπίζουμε να γίνουν το συντομότερο δυνατό, χωρίς εμπόδια και χωρίς προβλήματα. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για το διάλογο απόψε, τον οποίο ελπίζω να επαναλάβουμε με την πρώτη ευκαιρία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.